Κυρία Σιθιακάκη, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεσιανάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κι εσείς κοντά μας. Και... Ευχαριστώ και εγώ που, για την επικοινωνία. Θα κλείσουμε μαζί και τη φετινή σεζόν, κυρία Σιθιακάκη, με θέματα Ωραία. Που αφορούν στον πολιτισμό, αφορούν την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή. Και θα πάμε με αφετηρία το σήμερα πίσω στο χρόνο, γιατί καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε για την Κρίνη Μοροζίνη, που αυτές τις ημέρες είχαμε διαβάσει για κάποιες εργασίες από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία βέβαια με εσάς. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Αυτή τη στιγμή δεν θα εκτελέσουμε εργασίες, προετοιμάζεται μία μελέτη. Όπως ξέρετε, το μνημείο είχε συντηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά το έχουμε υποδιαρκή παρακολούθηση, διότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, είναι σε ένα σημείο της πόλης που καταπονείται από τις καιρικές συνθήκες, από τους ρήπους, ακόμη και από την ίδια του τη λειτουργία. Ξέρετε ότι επαναφέραμε την ροή του νερού, αλλά με διαρκή παρακολούθηση, διότι αυτό ασκεί κάποια διαβρωτική επίδραση πάνω στο μνημείο. Mm-hmm. Τα πλαίσια λοιπόν αυτής της παρακολούθησης, είμαστε διαρκώς σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων στην Αθήνα, και η Διεύθυνση Συντήρησης αποφάσισε με τη συνεργασία του Τμήματος Συντήρησης Εφορίας να προχωρήσουν σε μία επανεξέταση του μνημείου και στην εκπόνηση μιας νέας μελέτης συντήρησης. Για το λόγο αυτό λοιπόν η συνάδελφος, συντηρήτρια, η κυρία Δελή, η οποία στο παρελθόν έχει συνεργαστεί ξανά με την εφορία μας με αφορμή τη μελέτη που έγινε για τη συντήρηση των μαρμάρινων εμβλημάτων του Κούλε, mm-hmm. Και έχει υπηρετήσει στην Κρήτη, κατέβηκε από την Αθήνα και μαζί με τους συντηρητές της ΕΦΑΗ έκαναν 2 μέρες αναλυτική καταγραφή της παθολογίας της Κρίνης, ούτως ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης νέας μελέτης. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία του μνημείου που είναι και τα πλέον επιβαρημένα? Καταρχήν θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ο τρόπος στεγάνωσης του ανώτερου τμήματος της Κρίνης, από την οποία στο παρελθόν είχαμε κάποια θέματα. Προσπαθούμε να μην έρχεται σε πολύ επαφή το νερό με τα ανάγλυφα του μνημείου, οπότε προσπαθούμε να στεγανώνουμε τα σημεία από τα οποία διέρχεται το νερό για να μην προκαλεί διαβρώσεις. Και βέβαια το πιο ευαίσθητο σημείο του μνημείου είναι η ανάγλυφη λεκάνη του και τα λιοντάρια τα ίδια, καθώς όπως ξέρετε ο ασβεστόλιθος είναι ένα υλικό που επηρεάζεται πάρα πολύ από τους ρήπους, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και από το νερό και από την όξινη βροχή, οπότε χρειάζονται τακτικές επαναλήψεις με υλικά προστασίας για να μπορεί αυτό το πράγμα να διασωθεί σε βάθος χρόνου. Ναι. Να μην καταστραφεί. Έχουν ήδη υποστεί αρκετή φθορά, εννοώ στο πέρασμα του χρόνου, είναι αρκετά έφρυπτα. Γενικώς είναι ένα μνημείο το οποίο θέλει συνεχή φροντίδα, ναι, και προσεκτική μεταχείριση βεβαίως. Άλλωστε, ακριβώς, άλλωστε βλέποντας έτσι τα στοιχεία, εγγενιάστηκε πριν 376 χρόνια. Ναι. Δεν είναι και λίγος ο χρόνος αυτός. 392 χρόνια, συγγνώμη, 392. Ναι, 628. 328, ναι. Είναι... Οπότε, ναι, φυσικά είναι και είμαστε ευτυχείς που κατάφερε να διατηρηθεί μετά από όλα αυτά που πέρασε η πόλη, ναι, του Ηρακλείου, με κυριότερους τους κανιονοβολισμούς της πολιορκίας των 20 ετών που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην πόλη, στη συνέχεια με τις επεμβάσεις των Οθωμανών στην ίδια την Κρίνη. Ξέρουμε ότι έχασε το άγαλμα που την επέστρεφε, το Τζιγκάντε, το άγαλμα του Ποσειδώνα, αλλά παρόλα αυτά σε πείσμα όλων αυτών κατάφερε να επιβιώσει ως τις μέρες μας και βέβαια εμείς έχουμε μια ηθική υποχρέωση να την προστατέψουμε όσο μπορούμε για να επιβιώσει κι άλλο για τους επόμενους αιώνες. Ναι. Θυμάμαι αυτή τη μεγάλη συντήρηση που είχε γίνει, νομίζω ήταν το 2004,
Τότε ήταν ακόμα 28η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ήταν και... η 13η εφορία Βυζαντινών. Η 13η, συγγνώμη, ναι. Και η 28η ήταν στη Δυτική Κρήτη. Ακριβώς. Τότε είχε αποσπαστεί ολόκληρη η Κρήμη για συντήρηση, γιατί νομίζω ότι μάλλον δεν είχε συντηρηθεί, ή τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι να είχε συντηρηθεί έτσι, στο παρελθόν. Σε τέτοια έκταση, ναι. Σε τέτοια έκταση. Είχε κρυθεί τότε αναγκαίο να αποσπαστεί, κάτι που βέβαια δεν νομίζω ότι θα συμβεί ξανά, δηλαδή νομίζω ότι πλέον θα κάνουμε επιτόπιες συντηρήσεις, ναι. Όπως έχουμε κάνει και κάποιες φορές μετά από εκεί, αν θυμάστε, το είχαμε κλείσει ξανά περιμετρικά, ναι. Για να κάνουμε τη συντήρηση της Λεκάνης επάνω και τη Στεγάνωση. Κατά καιρούς, νομίζω πέρυσι πάλι είχαμε κλείσει λίγες μέρες για να κάνουμε καθαρισμό από τις βιολογικές επικαθίσεις, δηλαδή κάνουμε τακτικά ήπιους καθαρισμούς, γιατί οι χημικοί καθαρισμοί διαβρώνουν τα ανάγλυφα. Ναι. Προσπαθούμε με ήπιο τρόπο τακτικά να κάνουμε καθαρισμούς ώστε να την κρατάμε σε καλή κατάσταση. Ναι. Αυτό που έχει ακουστεί, είχαν γίνει και παρεμβάσεις βέβαια, μας είχε μιλήσει, θυμάμαι τότε, ο κύριος Μιχάλης Τρουλινός, ο συντηρητής. Ναι, της εφορίας της 28ης εφορίας. Ακριβώς, ένας εξαίρετος έτσι, επιστήμονας στη δουλειά του, για όλα αυτά που είχαν και προστεθεί για να στηριχθεί το μνημείο, που μάλλον περισσότερο κακό του έκαναν, αλλά... Ναι, ναι. Υπήρχαν σύνδεσμοι, ναι. Οι οποίοι ήταν οξυδώνονταν και έκαναν ζημιές, γι' αυτό λύθηκε τότε, γιατί έπρεπε να αφαιρεθούν οι σύνδεσμοι και να τοποθετηθούν καινούργιοι. Αυτό, κυρία Σιθιακάκη, που ακούγεται κατά καιρούς, ότι θα ήταν καλύτερο η Κρίνη να απομακρυνθεί και να μπει ένα πιστό αντίγραφο, η εφορία, το Υπουργείο Πολιτισμού το εξετάζουν ως ένα ενδεχόμενο μελλοντικά? Εγώ ίδια το έχω πει κατά καιρούς, διαμαρτυρόμενη για το τι υφίσταται η Κρήτη από την περιμετρική της χρήση, αθιευόμενη βέβαια και όχι μιλώντας κυριολεκτικά. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο στο νου μας να κάνουμε, εκτός εάν δούμε κάποια στιγμή ότι η φορά είναι τόσο μεγάλη που οι ίδιοι συντηρητές το ζητήσουν. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε ίσως μελλοντικά, αυτό τώρα θα το δείξει και η ίδια η μελέτη, να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες με κάποιο είδος κατασκευής. Αλλά δεν είναι στους άμεσους στόχους μας. Μας αυτή τη στιγμή καταρχήν πρέπει να λύσουμε το θέμα αν η χρήση του νερού επιδεινώνει την κατάσταση, γι' αυτό και την παρακολουθούμε τόσο τακτικά. Αυτό θα πιστεύω θα το απαντήσω οριστικά η μελέτη που θα γίνει από τη Διεύθυνση Συντήρησης. Βέβαια, ξέρετε ότι έχουμε αλλάξει τα φίλτρα, έχουμε βάλει κάποια φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται και στο εξωτερικό. Μετράμε το νερό, αλλά κατά καιρούς και στις μετρήσεις διαπιστώνουμε προβλήματα. Οπότε θα πιστεύω η μελέτη θα λύσει αυτό το ζήτημα προς το παρόν. Είχαν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις, θυμόμαστε αυτούς τους πίδακες, τους περίφημους που είχαν μπει στο μνημείο εκεί. Παλιότερα. Εσείς που αφαιρέσαμε. Εσείς που είναι αυτοί που αφαιρέσατε. Ναι, 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 που αφαιρέθηκαν μετά, γιατί διαπιστώθηκε ότι προκαλούν πρόβλημα. Στρέφονταν προς το μνημείο και το καταβρέχανε συνέχεια και δεν ήταν καλό. Οπότε, ναι, τώρα εντάξει. Γενικά θέλει όμως, χρειάζεται από όλους μια σύνεση, γιατί και εμείς πάρα πολύ συχνά περνάμε από εκεί και βρίσκουμε... σκουπίδια πεταμένα στην περιμετρική λεκάνη, αυτά μερικές φορές πάνε και βουλώνουν και τους σωλήνες ανακύκλωσης, δηλαδή θέλει, το μνημείο θέλει ένα σεβασμό και από αυτούς που ζουν και δραστηριοποιούνται γύρω του και ουσιαστικά ωφελούνται από την παρουσία του. Ακριβώς, βέβαια, έτσι είναι. Ναι. Ένα άλλο όμως σημείο πολύ ιδιαίτερο είναι τα ενετικά τείχη, κυρία Σιθιακάκη, τα οποία σιγά σιγά τα χαίρονται και οι πολίτες. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι πάρα πολλοί κόσμος έχοντας ανοίξει και βέβαια οι πύλες, οι χώροι που φιλοξενούν εκδηλώσεις, αλλά και πάνω τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και καταλήγει αυτό το τελευταίο κομμάτι που πρόσφατα μας είχατε ξεναγήσει, φτάνει μέχρι κάτω στις παλιές εφορίες. Τον πραγματικό του Αγίου Ανδρέα. Ακριβώς.
Κοιτάξτε να δείτε, η εφορία τουλάχιστον από την εποχή που ανέλαβα εγώ τη 13η ΕΒΑΚΕ εν συνέχεια την ΕΦΑΗ, είχαμε βάλει, οι συνάδελφοι Βυζαντινοί είχαμε βάλει ένα στόχο. Θεωρούσαμε ότι τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου είναι ένα μνημείο τρομερής αξίας, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αναδειχθεί με τον τρόπο που του αξίζει, έτσι ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το μνημείο, που πολλές φορές περνούν από δίπλα τους και δεν γνωρίζουν τι είναι, να έχουν πρόσβαση στο μνημείο, και το μνημείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με έναν τρόπο ο οποίος να συνάδει στην ιστορία του, να αναδεικνύει την ιστορία του και να τονίζει τη σπουδαιότητά του. Ξέρετε, ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει στο Ηράκλειο, ακόμα και τώρα, πόσο σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά για την ιστορία της πόλης είναι αυτό το μνημείο και πόσο σημαντικά συνδέεται με την ιστορία της πόλης. Αυτό το μνημείο είναι ένα ορόσημο, θα λέγαμε, ιστορικό, το οποίο συμβολίζει και κάτι, έχει ένα βαρύ συμβολισμό. Συμβολίζει όλο τον αγώνα των κριτικών για την ελευθερία τους απέναντι στην Οθωμανική απειλή. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη στο Ηράκλειο την εποχή εκείνη είναι μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ένας λαός να αντέξει 21 χρόνια με τόσο σκληρή πολιορκία, πείνα, κακουχίες, προσπαθώντας να προστατέψει την πόλη του. Γιατί δεν ήταν μόνο οι Βενετοί που έδωσαν αυτόν τον αγώνα, ήταν όλος ο λαός του Ηρακλείου. Βεβαίως. Όλος αυτός ο αγώνας συμπυκνώνεται πάνω σε αυτό το τείχος, σε αυτή την οχύρωση. Συν της άλλης, αν το δούμε και αρχιτεκτονικά, το μνημείο αυτό αποτελεί ένα θαύμα της ανθρώπινης ιδιοφύειας. Ο σχεδιασμός του είναι πραγματικά ιδιοφυής, είναι ένα μοναδικό οχυρωματικό έργο από πλευράς αμυντικής. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή όλα αυτά να τα αναγνωρίσουμε ως κάτοικοι του Ηρακλείου και να δείξουμε στο μνημείο αυτό το σεβασμό που του πρέπει. Εμείς είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ, πρώτα με τον αγώνα που δώσαμε για να φύγουν οι χώροι στάθμευσης μέσα από την Τάφρο, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι προσβολή για το μνημείο. Ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι αυτό είναι η Τάφρος που προστάτευε το φρούριο. Όχι, βέβαια, ήταν ένας χώρος να παρκάρουμε. Ήταν ένας κοινόχρηστος χώρος παρκαρίσματος και ακόμα εξακολουθεί να είναι, γιατί προσπαθούμε βήμα-βήμα και δεν τα έχουμε εντελώς καταφέρει, παρά το ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα πολλές φορές μπορεί να έχει τη νομική κάλυψη, να έχει στα χέρια σου τις υπουργικές αποφάσεις. Αλλά χρειάζεται πολύ πειθό και πολύ προσπάθεια για να καταφέρεις να τις εφαρμόσεις και να ξεπεράσεις τις αντιδράσεις. Δηλαδή και σήμερα ακόμα μπαίνουν τα εμπόδια, τα σπάνε, τα ρίχνουν. Αυτό είναι προσπαθούμε με τη βοήθεια του Δήμου, γιατί ο Δήμος πλέον έχει αρκετά. Στην αρχή υπήρχε αρκετή αντίδραση. Θυμάστε το 2016 με το θέμα του master plan των ενετικών τυχών, ότι είχαμε συγκρουστεί γιατί είχαμε περισσότερες απαιτήσεις, ζητούσαμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που έγινε τότε μας βγήκε τελικά σε όλους σε καλό, δηλαδή οι όροι που μπήκαν στην απόφαση για τον τρόπο χρήσεων των ενετικών τυχών βοήθησαν και τον Δήμο και τον εξώθησαν σε συνεργασία μαζί μας να πάρει κάποιες γενναίες αποφάσεις κατά τύχη, τις οποίες τις πήρε προς τιμήν του και ξεκινήσαμε μαζί ένα σχεδιασμό για να μπορέσουμε αφενός να δημιουργήσουμε τις μελέτες εκείνες για τα κοινόχρηστα τμήματα των τυχών, όπως το ισόπεδο που αναφέρατε πριν, την περιπατητική διαδρομή και τις μελέτες ανάπλασης της Τάφρου, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και μελέτες που ήδη υπήρχαν, αναστηλωτικές, για να αρχίσουμε να θεραπεύουμε και τις πληγές του ίδιου του μνημείου. Ναι, σημαντικό. Έτσι, και αυτό. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά όλα τα έργα, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος ΕΣΠΑ της εφορίας διοχετεύτηκε στα τείχη. Το έργο που θα εκτελέσει η Διεύθυνση Αναστήλωσης είναι από τη χρηματοδότηση που θα έπαιρνε η εφορία από το ΕΣΠΑ, την οποία η εφορία διέθεσε για να εκτελεστεί η στερέωση και αποκατάσταση του ανατολικού σκέλους, που είναι το πιο επιβαρημένο. Ναι. Ταυτόχρονα το ένα τμήμα αυτής της αναστήλωσης χρηματοδοτείται
από το σκέλος χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Το άλλο τμήμα χρηματοδοτείται, ο Προμαχώνες και η Στοάσα Μπιονάρα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΒΑ του Δήμου, το σχέδιο ΒΑ του Δήμου. Επίσης, το σχέδιο ΒΑ του Δήμου ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε για ένταξη την ανάδειξη του τμήματος του παλαιονετικού που είναι μέσα στο απαλωτριωμένο κίνητο του Υπουργείου Πολιτισμού στη Δικαιοσύνη, που σήμερα είναι κλεισμένο με λαμαρίνες. Ναι. Να μπορεί ο κόσμος δηλαδή να βλέπει τη φάση του παλαιού ενετικού τείχους του 1470 που σήμερα έχει σκεπαστεί από τις πολυκατοικίες της Οδού Δεδάλου και της Ναι, δεν είναι ορατό. Ναι. Ναι, δεν είναι ορατό, είναι ανάμεσα. Υπάρχει μόνο ένα μικρό τμήμα ορατό που είναι ένα κομμάτι που εμείς καταφέραμε να παλωτριώσουμε. Ήταν σε κακή κατάσταση, είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από την προηγούμενη χρήση του χώρου. Mm-hmm. Θα γίνει αποκατάσταση και θα διαμόρφωση και θα είναι ορατό από τη δικαιοσύνη και επισκέψιμο. Θα είναι επισκέψιμο ως ένα σημείο στο προάβλιο, ώστε θα μπορεί ο κόσμος να το βλέπει. Ενδεχομένως να κάνουν αργότερα και κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ναι, είναι σημαντικό. Επίσης κάνουμε μια προσπάθεια και για το παράκτιο μέτωπο. Ναι, μαζί που με το και Δήμο. Εκεί έχει, είναι σε μια θέση που εκ των πραγμάτων ταλαιπωρείται. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό δυστυχώς και λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν είναι επιδεινούμενο. Το κομμάτι που είναι κάτω από τα στέγαστρα του όλη έχει καταπέσει ένα μεγάλο τμήμα, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ρήγμα. Επίσης το κομμάτι που είναι κάτω από το παλιό λιμενικό περίπτερο έχει μία πολύ μεγάλη υποχώρηση από κολλήσεις και επικινδυνότητα, οπότε ευελπιστούμε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε διάφορες γραφειοκρατικές δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τα χρήματα, για να μπορέσει να ενταχθεί και αυτό στο ΕΣΠΑ και να υλοποιηθεί. Ναι. Είναι σημαντικό το ότι και ο κόσμος να γνωρίζει πού περπατά, κάπως ενημερωτικά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε πού πατάμε και ότι δεν πρέπει να βανδαλίζουμε, να ζωγραφίζουμε, να βάφουμε και σε τέτοιους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους σημερινούς επισκέπτες και βεβαίως μια ιδιαίτερη έτσι, γιατί έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα όσον αφορά μηνύματα, όσον αφορά στα άτομα με κινητικά προβλήματα, όσο το δυνατόν σε όποια έργα γίνονται, να υπάρχει μέρημνα και για αυτά, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν ίσης ώρες, τουλάχιστον μέχρι εκεί που είναι δυνατό, αυτά που, τα μνημεία. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό ζήτημα και αυτό για τους ανθρώπους μας. Ξέρετε ότι ούτως ή άλλως τα περισσότερα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια. Είναι μέσα στα κριτήρια ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Βέβαια στα μνημεία δεν είναι πάντα εφικτό, διότι προσπαθούμε να διασφαλίζουμε κάποιες προσβάσεις, αλλά με την αίρεση να μην γίνεται αλλίωση του μνημείου. Ναι, για έστω να... με κάτι, μια ξύλινη μετακινούμενη, ας πούμε, προσθήκη. Όπως είδατε, όταν έγινε η αναστήλωση του ενετικού φρουρίου, φροντίσαμε να κατασκευάσουμε όλη αυτή την ξύλινη πασαρέλα, η οποία κύριο στόχο είχε να εξυπηρετεί τα ΑΜΕΑ και φυσικά όλους τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για να δίνει πρόσβαση στα ΑΜΕΑ. Είναι βατή, έχει ανάγλυφο για τους τυφλούς. Επίσης τοποθετήσαμε ένα αναβατόριο. Βέβαια όλα αυτά τα συστήματα έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Οι χρήστες το ξέρουν περισσότερο από εμάς. Δηλαδή δεν έχουν βρεθεί λύσεις πανάκια. Ακόμα και τα αναβατόρια αυτά έχουν τα θέματά τους, εμφανίζουν βλάβες. Οι μπαταρίες τους διαρκούν λίγο, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ κόσμο, δηλαδή έχουν κάποιους περιορισμούς τους οποίους τους βλέπουμε και εμείς στη χρήση τους. Πάντως από το λόγο θα τα βάλουμε όμως προσπάθεια σημαντική για να μπορούμε να το πάντοτε το έχουμε στο νου μας αυτό. Έχει στην Γνωσό ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής μέχρι την κεντρική αυλή είναι επίσης βατό για τα ΑΜΕΑ. Υπάρχει ειδική είσοδος στο χώρο των αυτόματων μηχανημάτων για τα ΑΜΕΑ. Υπάρχουν πινακίδες Μπράι στην Γνωσό. Έχουμε φυλάδια Μπράι σε αρκετά μνημεία. Προσπαθούμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας πάντα. Είδατε τώρα πόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα λέμε για τα μνημεία. Θέλαμε και δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής, γιατί θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το Καστέλι, αλλά δεν θα προλάβουμε να μας πείτε τα ουσιαστικά. Οπότε, κυρία Σιθιακάκη, με την επιστροφή
Θα θέλαμε κάποια άλλη στιγμή που θα επιτρέπει και το πρόγραμμά σας να δούμε τι γίνεται και εκεί στο Καστέλι, στο νέο αεροδρόμιο εννοούμε. Ωραία, πολύ ευχαρίστω. Θα έχουμε προχωρήσει και εμείς λίγο περισσότερο μέχρι τότε. Ξεκινήσαμε λίγο πριν από λίγες μέρες πιο εντατικά τις ερευνές μας. Οπότε να τα πούμε αναλυτικότερα. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας.